γρήμια επίθεση κατά τη κυβέρνηση εξαπέλυσε το ΑΚΕΛ, αφορμή την κατάθεση στη Βουλή τη ετήσια έκθεση για τη διαχείριση τη κρατική συμμετοχή στη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, εκτοξεύοντα κατηγορίε εναντίον του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίο, όπω υποστηρίζει, προχωρεί στην εκποίηση του συνεργατισμού στην Κύπρο. Με τι ενέργειε του, οδηγούν στο ξεπούλημα τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, φροντίζοντα να περιορίσουν το ελάχιστο το αντίτιμο για τον επίδοξο αγοραστή λόγω της συνεχούς μείωσης της αξίας της. Την ίδια ώρα, υπογραμμίζει το ΑΚΕΛ. Παρά τι εξαγγελίε για παραχώρηση σε πρώτη φάση δωρεάν του 25% των μετοχών του συνεργατισμού σε φυσικά πρόσωπα, μέχρι στιγμή δεν έχει γίνει οτιδήποτε. Η κυβέρνηση και ο Υπουργό Οικονομικών είναι ανακόλουθοι, αφού άλλα λένε δημόσια και άλλα σχεδιάζουν ερήμην του λαού και των πολιτικών δυνάμεων. Ψεύδονται όταν δηλώνουν ότι θέλουν να επιστρέψουν το συνεργατισμό στους πολίτες. Στο μεταξύ όλα τα κονδύλια της κρατικής μηχανής την χάνουν αυτή τη στιγμή επεξεργασίες από το Υπουργείο Οικονομικών με σκοπό την ετοιμασία του προεπολογισμού για το 2018. Σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο, ο νέος κρατικός προεπολογισμός θα είναι ισοσκελισμένος ενώ αναμένεται να προκύψει και πρωτογενές πλεόνασμα με ορατή την αύξηση των δημόσιων δαπανών. Ανάμεσα σε αυτές η κάλυψη των δανείων τη τοπική αυτοδιοίκηση με κρατική εγγύηση ύψου 178,3 εκατομμυρίων ευρώ με το κράτος να καταβάλει συνολικές αιτήσεις δόσεις ύψους 11,3 εκατομμυρίων ευρώ. Η διάθεση πόσου ύψου 166 εκατομμυρίων ευρώ για πρόσθετη και σταδιακή αποζημίωση όσων κυβερνητικών ιατρών και νοσηλευτών αφιπηρετούν στο 65ο έτο, καθώ και η καταβολή περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ ω αιτήσιο κόστο για κοινωνικέ παροχέ. Ο προπολογισμό του 2018, ο τελευταίο τη κυβέρνηση Αναστασιάδη, αναμένεται να τεθεί προ έγκριση ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, ώστε ακολούθω εντό Οκτωβρίου να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.